Όταν η φαντασία επιστρατεύεται στο βωμό της σκοπιμότητας, το τίμημα μπορεί να αποδειχτεί βάρη, όπως καλούνται να αντιληφθούν εκ των υστέρων τρεις Ηρακλειώτες που έστησαν σκηνικό ληστείας, βάζοντας σε μπελάδες την αστυνομία. Ούτε ένας ούτε δύο, αλλά τρεις είναι οι πολίτες που παραπέμφθηκαν τις τελευταίες ημέρες στον εισαγγελέα για το ίδιο αδίκημα, μαϊμού ληστείες. Ο πρώτος διδάξας είναι ένας ντελιβεράς, ο οποίος στις 9 Αυγούστου κατήγγειλε ληστεία σε βάρος του με λία 80 ευρώ και στόχο, όπως φάνηκε, να υπεξαιρέσει τις εισπράξεις από τις διανομές του καταστήματος στο οποίο εργαζόταν. Ο δεύτερος, ο οποίος από θύμα κατέληξε κατηγορούμενος, είναι πολίτης που κατήγγειλε ψευδός ότι άγνωστος τον απείλησε στη μέση του δρόμου και του απέσπασε ένα κινητό και ένα ρολόι. Ο τρίτος τους ξεπέρασε όλους σε φαντασία, καθώς ισχυρίστηκε ότι πήγε σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης για να βγάλει χρήματα, όταν ληστής τον απείλησε με μαχαίρι και του άρπαξε από τα χέρια 400 ευρώ. Και στις τρεις περιπτώσεις οι αντιφάσεις και το υλικό από κάμερες έφεραν τα πάνω κάτω για τα κατά φαντασία θύματα που τώρα καλούνται να εξηγήσουν στον εισαγγελέα γιατί προέβησαν σε ψεύτικες καταγγελίες.